Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων Πηγή Έμπνευσης και Δημιουργίας. Είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά να έχουμε όλοι με υγεία και ας ελπίσουμε ότι τα προβλήματα της Ελλάδος θα λυθούν και θα είμαστε πλέον σαν λαός ελεύθεροι. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε ένα ακόμα εθνικό θέμα και έχουμε καλεσμένο το φίλο μας το Φιλόθεο και Μερτσετζίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΦΕΦΑ. Καλώς ήρθες, Φιλόθεε. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι η ΦΕΦΑ, δηλαδή για κάποιον που δεν γνωρίζει, πες μας λίγα πράγματα για τον σύλλογό σας. Αφού ευχαριστήσω τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή σας για το εθνικό θέμα της Βορείου Ηπείρου, να αναφέρω ότι ο Σύλλογος της ΦΕΒΑ, το ακρονίμιο σημαίνει Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοπυρητικού Αγώνα, αποτελείται από νέους ανθρώπους, φοιτητές παλιότερα, σε διάφορα στάδια της ζωής τους τώρα, που από το 1980, από τη δεκαετία του 80, αγωνίζονται για το εθνικό θέμα της Βόρειου Ηπείρου. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου τότε Ειρηνούπολης Πογωνιανής και Κονίτσης κυρίου Σεβαστιανού, ο οποίος ήταν γνωστός μαχητής για την ενημέρωση πρώτα του ελληνικού λαού για τα όσα συνέβαιναν στη Βόρειο Ήπειρο επί του καθεστώτος του Αλίστου Μνήμης Χότζα, και στη συνέχεια για να στηρίξει τον ελληνισμό της Βόρειου Ηπείρου με κάθε νόμιμο μέσο, έτσι ώστε να επιβιώσει ο ελληνισμός εκεί πέρα και να διεκδικήσει όσα του παρέχονται από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι και άρα σήμερα. Άρα στην ουσία ήταν μια προσπάθεια από μια παρέα φοιτητών. Ναι, από μια ομάδα νέων ανθρώπων. Μια ομάδα νέων ανθρώπων που ήταν φοιτητές τότε και την εποχή, με ευαισθησία σε αυτό το παλιό και ακόμα άλλο το εθνικό θέμα. Και συνεχίζεται σήμερα, μέχρι σήμερα. Ναι, μέχρι το 1990 ο σκοπός μας ήταν η ενημέρωση. Από το 1990 και μετά που άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία, υπάρχουν και οι αποστολές μέσα για να βοηθήσουμε σε πολλούς και ποικίλους τομείς τους αδερφούς μας. Είτε στον εκκλησιαστικό τομέα, είτε στο τομέα των φροντιστηρίων ελληνικής γλώσσας, τον εκπαιδευτικό, είτε στο τομέα παλιότερα που υπήρχε ανάγκη επισητιστικής βοήθειας, ανθρωπιστικής βοήθειας, σε τρόφιμα, σε ρουχισμό. Α, είχατε και κοινωνικές. Ναι, στην αρχή που υπήρχε η ανάγκη, όταν άνοιξαν τα σύνορα και υπήρχε έτσι πολύ φτώχεια και δυσκολία, ναι, υπήρχαν και αποστολές ιατρικής βοήθειας και ανθρωπιστικής, σε ρούχα και τρόφιμα. Μάλιστα. Τα σχέδια του Συλλόγου από εδώ και πέρα ποια είναι? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ελληνική παιδεία στη Βόρειο Ήπειρο, ένας από τους κύριους τομείς δράσης μας, στα μέρη που οι βορειοπυρώτες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ελληνικό σχολείο, διότι δυστυχώς η Αλβανία έχει αναγνωρίσει ως ελληνική μειονότητα μία περιοχή που περιλαμβάνει 99 χωριά, κυρίως στις περιοχές Αργυροκάστρο και Αγίων 40. Έξω από αυτή την περιοχή, πέρα από δύο σχολεία που ιδρύθηκαν την τελευταία δεκαετία με προσπάθειες τόσο ιδιωτικών φορέων όσο και με τη στήριξη εν μέρη του ελληνικού κράτους, δεν έχουν τα βορειοπυρωτόπουλα τη δυνατότητα να μάθουν ελληνικά. Οπότε η ΣΦΕΒΑ στηρίζει και ενισχύει κάποια φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας. Και βεβαίως πάγιος σκοπός και διαρκής μας είναι η ενημέρωση του ελληνικού λαού για το θέμα αυτό, για τα προβλήματα που έχουν οι βορειοπυρώτες αδελφοί μας, έτσι ώστε να διεκδικήσουν και να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Αυτό που προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Άρα αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έχει γίνει και σκόπιμα, έτσι, να συγκεκριμένη περιοχή μόνο να δικαιούνται κάποια πράγματα. Για τη συρρήκνωση του ελληνισμού. Για τη συρρήκνωση και ίσως και για απογραφικά στοιχεία ώστε να αλλοιωθούν και οτιδήποτε. Ναι, διότι το καθεστώς του Χότζα αναγνώριζε ως Έλληνες μόνο όσους κατοικούσαν σε αυτή την περιοχή και συγκεκριμένα επρόκειτο για 59.000 άτομα. Αυτός ήταν ο αριθμός των βορειοπυρωτών και αυτός είναι ο αριθμός των βορειοπυρωτών που έβγαλε και η τελευταία απογραφή του αλβανικού κράτους. Πολύ μειωμένο βέβαια, διότι ένα μέρος μένει στην Ελλάδα και δεν πήγαν να απογραφούν. 24.000 άτομα. Και είναι λίγο αστείο. Ο σημερινός είναι δηλαδή 24.000. Αυτό που αναγνωρίζει η Αλβανία. Αυτό που αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή η Αλβανία. Δηλαδή από το Χότζα μέχρι σήμερα, μείον 36.000 περίπου πληθυσμό μας λένε σήμερα. Λόγω της απογραφής. Αν το συγκρίνουμε όμως με την απογραφή τη τελευταία που έκανε η τουρκική διοίκηση πριν το 1912, τότε μιλούσαμε για ένα ποσοστό 20% ορθοδόξων Ελλήνων στο συνολικό πληθυσμό των βιλαετίων που αποτελούσαν τη σημερινή Αλβανία, τότε των βιλαετίων. Ήταν 200.000 επί συνόλου ενός εκατομμυρίου περίπου. Αν το πάρουμε αυτό
Αναλογικά, σε ένα πληθυσμό της Αλβανίας που είναι σήμερα 3-3,5 εκατομμύρια, οι βορειοπηρώτες θα πρέπει να είναι 700-800.000. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι η αύξηση των βορειοπηρών δεν έγινε αναλογικά, πάλι ο αριθμός τους, όπως θέλουμε να πιστεύουμε εμείς, είναι πολύ κοντά στον αριθμό των 400.000 που ανέφερε ο ιδρυτής της Μητροπολίτης Σεβαστιανός. Αλλά ένας ακόμα, μια και θίξατε το θέμα που είναι πολύ σημαντικό του συνολικού αριθμού Ελλήνων που διαβιούν εκεί πέρα, έχουμε μια πραγματικότητα ότι ο αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για, για το δελτίο ταυτότητας ομογενούς από όσους βορειοπηρώτες ήρθαν από την Αλβανία, είναι 298.000. Οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος, για να πάρουν δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Και προφανώς δεν είναι όλοι αυτοί που θα θέλαν να υποβάλουν, και κάποιοι δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους. Ενδεχομένως όμως, γιατί εκείνη την εποχή, θυμάμαι καλά, είχαν ακουστεί και παράξενα πράγματα, όπως είχε γίνει και μια δολοφονία ενός αστυνομικού. Το 1993, ναι. Που εκδίδανε αυτές τις. Ναι, εκείνο ήταν το θέμα της βίζας. Είναι λίγο διαφορετικό από το θέμα της αίτησης για παροχή ταυτότητας ομογένειας που έγινε τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε πόσοι πήραν βίζα, είναι εντελώς. Το νούμερο ξεπερνάει τις 800.000. Ναι, αλλά θυμάμαι τότε ήταν σαν ένα είδος απογραφής, όποιος είχε ελληνική καταγωγή, για να έχει πιο πολύ ελεύθερη πρόσβαση. Για να έχει πρόσβαση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Πήγαν και δουλεύαν πολύ. Και τότε είχε βγει ένα σκάνδαλο ότι κάποιοι μπορούν να φυλακίσουν. Δυστυχώς, ακριβώς. Ναι, και κάναν κάποιους Αλβανούς, που τους κάναν βορειοπηρώτες. Υπήρξαν τέτοια περιστατικά. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό. Ξεκίνησε το 2005 και είναι μια διαδικασία πολύ πιο ελεγχόμενη και αξιόπιστη. Μάλιστα. Άρα είναι μια τελευταία. Όχι εκείνη η διαδικασία, μιλάμε για μια τελευταία διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ήπειρο, ο ελληνισμός είναι όπως είναι και στη Νότια Ήπειρο, δηλαδή στα χωριά έχουν παραμείνει κάποιοι γέροι και δεν υπάρχει νεολαία, δεν υπάρχει ζωή, ας πούμε, μετέπειτα. Ναι. Δυστυχώς. Τολμώ να πω ότι μεγαλύτερο πρόβλημα και από την επιθετικότητα των Αλβανών ορισμένες φορές είναι το ζήτημα της φυγής των Βορειοϋπηρωτών. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το 20% του ενεργού πληθυσμού είναι στη Βόρειο Ήπειρο. Και αν εξαιρέσουμε λίγο την περιοχή της Κοριτσάς, που ένα μεγάλο κομμάτι, ίσως το 50% έχει παραμείνει στις εστίες του, στην περιοχή του Ριορκάσου και του Αγίου 40, ένα 20% παραμένει. Και με 20% βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις αγώνα. Η πλειοψηφία είναι εδώ πέρα, αγωνίζονται όπως όλοι μας για την επιβίωσή τους. Δεν είναι σε θέση να στηρίξουν την πατρίδα τους όσο θα ήθελαν οι βορειοπηρώτες αδελφοί μας, αλλά αυτό όμως δίνει, αφήνει το πεδίο ελεύθερο στους Αλβανούς είτε να καταλάβουν τις τουριστικές περιοχές σε συνεργασία με εταιρείες ιταλικών συμφερόντων, τουρκικών συμφερόντων και να πάρουν το πλούτο που ανήκει στους βορειοπηρώτες, είτε ακόμη και στα χωριά, στα ίδια, μέσα στην ίδια την κοινότητα της Βορείου Ήπειρου, να έρθουν να εγκαταστήσουν εταιρείες, να κάποιοι να μετοικήσουν. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το 1991 που γίνανε οι πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Αλβανία, στην επαρχία Αργυροκάστρου, τον νομό Αργυροκάστρου, το ελληνικό το κόμμα που κατέβηκε πήρε το 55%. Είχαμε πλειοψηφία δηλαδή που την αναγνώρισαν και οι ίδιοι Αλβανοί. Νομαρχία Αργυροκάστρου και Νομαρχία Αγίων 40 και Δήμο Αγίων 40. Ήτανε στους 15.000 8.000 Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, επί συνόλου 50.000 κατοίκων των Αγίων 40, με την τουριστική ακμική αύξηση που παρατηρήθηκε, 3.000 πισινών 50.000 είναι Έλληνες. Φανταστείτε τι αλλίωση δημογραφική έχει συμβεί σε μια καθαρά ελληνική περιοχή. Εμείς μπορούμε να το φανταστούμε αυτά. Δεν ξέρω αν τα ακούει το ελληνικό κράτος. Κοιτάξτε, υπάρχουν. Τα παρατηρεί. Υπάρχουν διπλωματικοί εκπρόσωποι προξενία στο Αγίου 40, στην Κοριτσά, στα Τίρανα. Στις πλήστες των περιπτώσεων κάνουν καλά τη δουλειά τους και ενημερώνουν την Αθήνα. Το ερώτημα είναι τι κάνει η Αθήνα από εκεί πέρα. Άλλο το τι κάνει ο πρέσβης εκεί πέρα, έτσι. Ο επιτευγμένος, αλλά τι κάνει το ελληνικό κράτος, τι πράττει. Γιατί να το πούμε έτσι απλά, και θα σου μιλάω και στο ελληνικό, γιατί εδώ είναι η εκπομπή που απευθύνεται στους Έλληνες και οι Έλληνες μιλάνε στο ελληνικό, οπότε και εσύ μπορεί να μιλήσεις στον ελληνικό. Γιατί εγώ παρατηρώ τελευταία χρόνια υπάρχει γενικά στο Χερσόνησο του Έμου εδώ πέρα μια κινητικότητα, τώρα παράξενη. Λοιπόν, είναι γνωστό πλέον ότι η Τουρκία έχει σαν δεξί της χέρι πλέον την Αλβανία, άσχετα με ότι το παραδέχονται πλήρως. Τουλάχιστον στρατιωτικά αυτό δείχνει και με την ναυτική βάση που έχουν παραχωρήσει, αλλά συγχρόνως έχουν παραχωρήσει και μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα που τώρα τελευταία αρχίζει και ανεβαίνει και μάλλον στις εκλογές της Αλβανίας είχε πέσει πάρα πολύ
με την τζαμουριά. Βεβαίως. Και υποκινείται και από την Τουρκία αυτό. Υποκινείται φυσικά από την Τουρκία και φυσικά το θέλει και το, ελληνικό, το αλβανικό κράτος. Που να σου πω και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να του κατηγορήσει γιατί κοιτάνε τα δικά του συμφέροντα. Έτσι. Προσπαθούν να προασπίσουν τα συμφέροντα. Αυτά που θεωρούν δικά του συμφέροντα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε γι' αυτό. Δυστυχώς υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια. Αυτή η αδράνεια μήπως φταίει γιατί ο κόσμος δεν είναι καλά ενημερωμένος τι ήταν η Βόρεια Ήπειρος, γενικά την ιστορία της. Πιστεύω ότι γενικότερα η αδράνεια του ελληνικού κράτους δεν είναι μόνο στο βορειοπηρετικό, είναι και στο κυπριακό και στο Αιγαίο. Ναι, οπότε ναι, έχουμε ναι. να κάνουμε μια συνολική θεώρηση τι θέλουμε από τους γειτονές μας, τι θεωρούμε δικό μας εθνικό συμφέρον και πώς θέλουμε να το υπερασπιστούμε. Να σου πω ένα παράδειγμα μόνο που είναι πολύ απλό και ανώδυνο να το πω. Όταν το ελληνικό κράτος διαχειλιών του νυν Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βενιζέλου αποφασίζει και επιβεβαιώνει μια προσφορά προς την Αλβανία το να δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση του Εθνικού Θεάτρου της Αλβανίας και αυτό θεωρείται εξωτερική πολιτική, την ίδια ώρα που δύο φορές το τελευταίο χρόνο κόντεψε να κλείσει το ελληνικό σχολείο στην Κοριτσά, το οποίο είναι φάρος παιδείας και πολιτισμού για την περιοχή. Αξίζει κάποιοι που έχουν πάει εδώ πέρα από τους αρκετοί Θεσσαλονικείς το γνωρίζουν και μπορούν να το βεβαιώσουν. Όταν λοιπόν για 50.000 ευρώ κόντεψε να κλείσει δύο φορές αυτό το ελληνικό σχολείο και όταν για 300.000 ευρώ που τα τσιγκουνευόμαστε δεν μπορεί να αναπαλαιωθεί το ελληνικό προξενείο της Κοριτσάς στο παλιό, στο οποίο ήταν πρόξενος ο κύριος νομπελίστας ποιητής μας ο Γιώργος Σεφέρης, και την ίδια ώρα τολμούμε να δώσουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για το Εθνικό Θέατρο της Αλβανίας. Ακριβώς, ναι, ναι. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προξενείο τώρα, αν γίνει η αναπαλαίωση. Οπότε φανταστείτε τι είδους προτεραιότητες επικρατούν στην εξωτερική μας πολιτική. Και πόσο αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα δια της απραξίας και της ανυπαρξίας στην ουσία. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό έχει δύο πράγματα. Ή κάποιος πρέπει να είναι να τίνει προς τον Βλάξ. Ή πρέπει να είναι κάποιος βαλτός, σκόπιμα. Γιατί δεν μπορεί να ξέρεις, να μην ξέρεις ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας σου, που πρέπει να αναπτύσσεις, από τη στιγμή που όλοι το κάνουν αυτό, έτσι. Βλέπουμε και την Τουρκία, βλέπουμε την Αλβανία, τα Σκόπια, όλοι αυτή τη δουλειά κάνουν. Εμείς για ποιο λόγο, δηλαδή, εμένα μου θυμίζει το εξής. Γιατί υπάρχει και το δόγμα από παλιά ότι εμείς η Ελλάδα δεν θέλουμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα. Ναι. Και όλοι οι άλλοι διεκδικούν και θέλουν. Οπότε όταν πας έναν τρίτον που είναι ένα μεσολαβής για σταυρί, θα ακούει έναν που συνέχεια ζητάει, θα τον δώσει από τα 10, θα τον δώσει τα 5. Έτσι, γιατί έτσι, σου λέει ζητάει. Είναι σαν το μωρό που γκρινιάζει. Αυτό που γκρινιάζει θα του δώσει κάτι για να σταματήσει. Να πούμε. Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια, από όλα τα κόμματα τελευταία, είναι σε μια πλήρης απάθεια, αδράνεια. Και βασίζεται ο ελληνισμός μόνο από κάτι συλλόγους σαν και εσάς, άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, το οποίο ναι, με κάνουν δουλειά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Προφανώς. Δεν είσαι υπόσταση κρατική, είναι διαφορά. Γι' αυτό ίσως μπορούσατε λίγο να μας πεις συνοπτικά και όσο μπορούμε για το βορειοπηρετικό ζήτημα, πώς ξεκίνησε. Ναι, ναι, γιατί είναι κάτι που δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε όπως θα έπρεπε, δεν διδάσκεται και στα σχολεία μας. Ο όρος Βόρειος Ήπειρος καταρχήν είναι ανύπαρκτος μέχρι το 1913. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει, ήταν η ενιαία Ήπειρος από τα χρόνια τα αρχαία μέχρι την Ρωμαιοκρατία και την Τουρκοκρατία. Θεωρείται ως ένας ενιαίος χώρος από την Άρτα μέχρι σχεδόν μέχρι την Αυλώνα. Για να μην επεκταθούμε με λεπτομέρειες στα παλιότερα χρόνια, το 1912 σαν αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων η Ελλάδα δεν απελευθέρωσε μόνο τα Γιάννα, την Άρτα και την Πρέβεζα, αλλά απελευθέρωσε και το Αργυρόκαστρο, την Κοριτσά, του Αγίου Σαράντα και τη Χιμάρα. Δυστυχώς, συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως της Αυστρίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας τότε και της Ιταλίας, δεν ήθελαν η Ελλάδα να φτάνει κυριαρχή στην ουσία στην Αδριατική και θέλαν ένα κράτος προτεκτοράτο το οποίο να μπορούν να το ελέγχουν. Έτσι, η μόνη λύση για αυτούς ήταν η δημιουργία, η ενδυνάμωση μάλλον του αλβανικού κράτους, το οποίο κατά έναν βαθμό θα ιδρυόταν έτσι κι αλλιώς, αλλά ενώ θα ήταν περιορισμένο από την Αυλώνα και πάνω, τώρα του δώσανε και την. Τα παράλια απέναντι από την Κέρκυρα, για να μπορεί να έχει κάποιο στρατηγικό βάθος έτσι όπως ήθελε να. Όπως ήταν τα συμφέροντα της Ιταλίας. Να κόψω λίγο εδώ. Βεβαίως. Να πούμε λίγο στους τηλεθεατές να κρατήσουν αυτά τα ιστορικά ονόματα. Είπαμε Αυστρο-Ουγγρική, το ότι ήταν. Αυτοκρατορία μεγάλη. Αυτοκρατορία μεγάλη και μην ξεχνάμε και τι ρόλο παίξανε επί Τουρκοκρατίας. Με Τερνίκ βεβαίως.
με τους Τούρκους. Αυτή ήταν που καθάρισε στην ουσία και η Ιερά Συμμαχία, το οποίο τον δώσανε στους Τούρκους. Για να ξέρουμε τι λέμε, όταν λέμε Αυστρο-Ουγγαρική, μιλάμε για φυλές ουνικές, δηλαδή για γερμανικές φυλές. Έτσι. Για να δούμε πόσο διαχρονικό είναι και όλο το στοιχείο αυτό τώρα που βλέπουμε μπροστά μας. Για ποιοι μας συμπαθούν και ποιοι δεν μας συμπαθούν. Πάμε παρακάτω. Και λοιπόν, ενώ ο λαός της Βόρειου Ήπειρου αλλά και οι μουσουλμάνοι της περιοχής είχαν διακηρύξει με κάθε τρόπο, γιατί επέκειτο ο καθορισμός των συνόρων, την επιθυμία τους να ενωθούν με την Ελλάδα, παρά πάσα έννοια δικαίου και βάζοντας αυστηρά και μόνο γλωσσικούς τρόπο γλωσσικού προσδιορισμού, δηλαδή τι μιλάει εδώ πέρα η περιοχή, μιλάει περισσότερο αλβανικά, το βάζουμε στην Αλβανία ανεξαρτήτως της θελήσεως ή του θρησκεύματος των κατοίκων. Λοιπόν, δίνεται η περιοχή αυτή στην Αλβανία με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, Δεκέμβριο του 1913. Οι βορειοϋπειρώτες ξεσηκώνονται, δεν μπορούν να το δεχτούν. Ο Βενιζέλος υποκύπτει στον εκβιασμό που του έκαναν οι μεγάλες δυνάμεις, ή κρατά στα νησιά του Αιγαίου που πήρε στον Βαλκανικό πόλεμο το δεύτερο, είτε τη Βόρειο Ήπειρο, πρέπει να επιλέξει. Επιλέγει για λόγους στρατηγικούς στα νησιά του Αιγαίου. Δυστυχώς όμως κάνει το λάθος, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη πολλών ερευνητών, να κρατήσει αυστηρή στάση απέναντι στους βορειοϋπειρώτες. Και ενώ θα μπορούσε ίσως να συμπτυχθούν οι ελληνικές δυνάμεις, ήπια κτλ., παραδίδουν την εξουσία σε Αλβανούς, στον αλβανικό άτακτο στρατό που εντωμεταξύ ήρθε για να την καταλάβει, και χρειάστηκαν μετά αιματηροί αγώνες και μάχες από την κυβέρνηση της Αυτονόμου Βορείου Ήπειρου, που ιδρύθηκε το 17 Φεβρουαρίου 1914, για να απελευθερωθεί ξανά η Ήπειρος. Οι βορειοϋπειρώτες λοιπόν δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό, οργανώνονται με πρωτοβουλία κυρίως των εκκλησιαστικών τοπικών μητροπόλων και οι τρεις μητροπολίτες και με την σύμπραξη πολλών επιφανών υπηρωτών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Χριστάκης, ζωγράφος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Αυτονόμου Ήπειρου. Διακηρύσουν την αυτονομία της Βορείου Ήπειρου στο Αργυρόκαστρο, ιδρύουν σώματα ένοπλα με τη συνδρομή και πολλών Ελλήνων από την ελεύθερη Ελλάδα, που είχαν πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους, και αξιωματικών από την Ήπειρο που δηλώνουν παρέτηση στον ελληνικό στρατό για να καταταγούν στον στρατό της Αυτονόμου Ήπειρου. Και μέσα σε διάστημα 3 μηνών κατορθώνουν πολύ σημαντικές νίκες εναντίον του αλβανικού στρατού, με αποτέλεσμα το Μάιο, μέσα σε 3 μήνες, οι μεγάλες δυνάμεις να υποχρεώσουν την Αλβανία να συρθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αναγνωρίσει στην Κέρκυρα στις 17 Μαΐου του 2014. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Κερκύρας την αυτονομία της Βορείου Ήπειρου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο διπλωματικό, το οποίο στην ουσία είναι η βάση όλων των διεκδικήσεων των βορειοϋπειρωτών αδελφών μας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο έγγραφο αυτό δεν είναι η Ελλάδα ως υπογράφων μέλος, είναι η Βορειοϋπειρώτες, η Βόρειος Ήπειρος, με τις μεγάλες δυνάμεις και την υπογραφή της Αλβανίας. Πολύ σημαντικό για την. Να σταθούμε εδώ. Ναι. Και τι μας ζητάει και αυτή η ιστορία τώρα. Που μας διηγήθηκε. Μας διδάσκει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αγώνα. Α, μπράβο. Και τι μας διδάσκει, ότι για να διεκδικήσεις και για να πάρεις κάτι που κανένας δεν το χαρίζει. Έτσι, πρέπει να είσαι. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα, στην ουσία πρέπει να υπάρχεις. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, ενώ αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον δεν είχαν την επίσημη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλλον είχαν την έθρα σε ένα βαθμό. Είχαν την έθρα γιατί υπέκτηκαν άλλα συμφέροντα, όπως είπαμε από εκεί, αλλά και γιατί στα τελευταία ο Βενιζέλος άρχισε και τη γύρνα για τη δουλειά. Πάντως μπορούμε να πούμε, χωρίς να κρίνουμε τις υπόλοιπες καταστάσεις, ότι σε αυτό το σημείο ο τρόπος που έπρεξε ήταν λάθος. Έχουν περάσει χρόνια και μπορούμε να κρίνουμε κάποιες καταστάσεις πάντως, όπως και να έχει. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι βάλαν μπροστά τα στήθη τους, γιατί είδαν ότι δημιουργείται ένα κράτος από εκεί που δεν υπήρχε ποτέ. Έτσι. Στην ουσία, γιατί για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Οι Αλβανοί είναι οι μοναδικοί που κέρδισαν κράτος χωρίς να ρίξουν μια αντιφεκιά. Ακριβώς. Μα δεν πήγε ο δεύτερο πάντων. Λοιπόν, και καταφέρανε με την ένοπλο αγώνα να στρέψουν τα μάτια τους οι άλλοι. Πολιτισμένου κόσμου. Πολιτισμένο για μένα. Σε εισαγωγικά είναι. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Να στρέψουν τα μάτια τους λοιπόν και να βάλουν αυτό το σύμφωνο, το πρωτόκολλο τέλος πάντων. Αυτό για κάποιους που σήμερα τους Έλληνες τους φέρνουν υποταγμένους. Τους φέρνουν καθίστε καλά σαν τα παιδάκια, γιατί θα σας δείξω, θα σας κάνω τα ντά που μας λένε τέλος πάντων. Είναι παραδείγματα. Έτσι. Να συνεχίσουμε. Και στο πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει αυτοδιοίκηση, ελεύθερη αυτοδιοίκηση, ελευθερία θρησκείας, ελευθερία παιδείας, ελευθερία δημοσίας τάξης, ήταν στα χέρια των Ελλήνων οι αστυνομικές αρχές και δεν είχαν μόνο εξωτερική πολιτική, δικό του στρατό. Η ιστορία κράτησε 6 μήνες, η κυβέρνηση της Αυτονόμου Ήπειρου, με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
κρατεί αναταραχή και οι μεγάλες δυνάμεις για να εξασφαλίσουν τη τάξη καλούν την Ελλάδα να επανακαταλάβει τη Βόρειο Ήπειρο για να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια. Οπότε η κυβέρνηση της Αυτονόμου Ήπειρου παραδίδει την εξουσία στον ελληνικό στρατό ξανά, δηλώνει τελείωση η αποστολή της και θεωρεί πια ότι επίκειται η ένωση με την Ελλάδα. Στις εκλογές του 1916 στις βουλευτικές περιμένωσε και η Βόρειος Ήπειρος και εκλέγει για πρώτη και μοναδική φορά μέχρι τώρα Έλληνες βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς όμως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την διαίρεση εδώ πέρα το διχασμό, την είσοδο της Αντάντ στα Βαλκάνια και το χωρισμό της Ελλάδος στη μέση, με την κυβέρνηση των Αθηνών και την Τριανδρία εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Το πραξικόπημα που τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πώς ήταν. Υπήρχε μια κυβέρνηση στην Αθήνα και ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη με την Τριανδρία και έκανα στην ουσία ένα πραξικόπημα και να πάρουν αυτή την κυβέρνηση. Έτσι ήταν. Θέλω να πω ότι ο διχασμός πάντως βοήθησε τους ξένους να επέμβουν και με την. Ο διχασμός μπήκε και με τη βοήθεια των ξένων, γιατί υπήρχαν τα συμφέροντα, αλλά αν δεν υπάρχει πρόστρωμα δεν πετυχαίνει κανένας τίποτα. Εάν ας πούμε δεν μπήκε στο παιχνίδι ο Βενιζέλος μαζί με τον Βασιλιά, τότε δεν πέρασε αυτό το παιχνίδι, θα γινόταν. Αν και υπάρχει ιστορική καταγραφή, που ο οποίος ο Βενιζέλος ξεκάθαρα λέει ότι εκείνη την εποχή τον επιθυμούσε αυτό το διχασμό για να μπορούσε να γίνει και κυβερνήτης. Το ζήτημα είναι, τώρα πάμε βέβαια και στο θέμα του τι συνέφερε, με ποιον συνέφεραν η Ελλάδα στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι λόγω αυτής της κατάστασης πώς μη όφελε δημιουργήθηκε και μετά με την μικρασιατική καταστροφή, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να διεκδικήσει αυτά που είχε ήδη τα κεκτημένα της στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ακριβώς, ναι. Και έχουμε το 1921 να επαναχωρούν με την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη μικρασιατική καταστροφή, να μην μπορεί να κρατήσει αυτά που κέρδισε. Η κοινωνία των εθνών και οι μεγάλες δυνάμεις να αναγνωρίζουν τα σύνορα όπως ήταν με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας και οι Βορειοπρώτες να μένουν στο έλεος του αλβανικού κράτους. Για 20 χρόνια περίπου επί βασιλείας του Ζόγκου, που ήταν ο βασιλιάς μέχρι το 1940, τα δικαιώματά τους περικόπτονται και καταπατούνται. Από το 1925 και μετά η Κοριτσά απαγορεύεται να υπάρχει ελληνική παιδεία και ελληνικό σχολείο στην Κοριτσά. Γι' αυτό και ήταν μεγάλη ανάγκη μετά που άνοιξαν τα σύνορα και προχωρήσαμε και στην ίδρυση των φροντιστήριων. Το 1935 υπάρχει μια πολύ μεγάλη στιγμή. Οι Βορειοπρώτες κάνουν αγώνα για τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα, απέχουν από τα μαθήματα σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο, προσφεύγουν στην κοινωνία των εθνών, δικαιώνονται και καταδικάζεται η Αλβανία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εκπαιδευτικών. Το 1940 έχουμε τις μεγάλες στιγμές του έπους του 40. Με την ηταμή επίθεση της Ιταλίας, ο ελληνικός στρατός. Πάλι στην ουσία απελευθερώθηκε η Αλβανία. Ναι, είναι η τρίτη απελευθέρωση της Βόρειου Ήπειρου. Συνεχόμενη απελευθέρωση. Έτσι, μέσα σε 28 χρόνια. Μετά βεβαίως έχουμε τη λήξη του πολέμου, την εγκαθίδρυση ενός στιγμού κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, το οποίο βεβαίως από το οποίο υπέφεραν όλοι οι κάτοικοι. Αλλά οι Βορειοπρώτες δεν είχαν μόνο στέρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχαν και τη στέρηση των εθνικών τους δικαιωμάτων και των θρησκευτικών. Θρησκευτικών τότε επί Χότζα είχαν όλοι. Όλοι. Αλλά οι Αλβανοί όμως δεν είναι τόσο, αν εξαιρέσουμε έτσι στους Κοσοβάρους που είναι πιο βαθύτατα θρησκευόμενοι στη μουσουλμανική τους πίστη, οι υπόλοιποι δεν ήταν τόσο. Δηλαδή δεν είχε την ίδια σημασία η στέρηση του τζαμιού για έναν μουσουλμάνο Αλβανό με τη στέρηση της Εκκλησίας και της βαπτίσεως και του γάμου και της κηδείας για έναν Ορθόδοξο Χριστιανό. Ήταν πολύ πιο δυνατό το χτύπημα. Και για μας ήταν πολύ συγκινητικό όταν το 1991 βλέπαμε ανθρώπους 50 και 60 ετών, ας πούμε, να έρχονται και να παντρεύονται, αφού μπορούσαν πια ελεύθερα μετά από τα τόσα χρόνια αθείας που υπήρχε. Ο ελληνισμός χτυπήθηκε, βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε. Πολλές φυλακές, κολαστήρια, το Σπάτς, το Μπουρέλι στη Βόρεια Αλβανία, κυριολεκτικά βάφτηκαν με το αίμα και των Αλβανών βεβαίως αντικαθεστωτικών, αλλά κυρίως των Ελλήνων, που να αναφέρω μόνο από τη Χιμάρα είχαμε. Την ηρωική χυμάρα που πάντα αντιστεκόταν, είχαμε πάνω από 40-50 άτομα που πέθαναν στις φυλακές και πάνω από 3.000 συνολικά χρόνια φυλακίσεως που είχαν επιβληθεί σε χυμαραίους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πατρίδα τους. Καλά, υπάρχουν και δολοφονίες πήγαν και όλες. Βεβαίως. Που δυστυχώς βλέπουμε είναι συνήθις πρακτική. Πολύ συνοπτικά, η ιστορία μέχρι το 90 είναι αυτή. Αυτό. Λοιπόν, εγώ μπροστά μου τώρα έχω και ένα ημερολόγιο που βγάζεται. Ναι, είναι το ετήσιο ημερολόγιο, φέτος είναι αφιερωμένο. Και είναι αφιερωμένο στη Βόρεια Ήπειρο και συμπληρώνονται 100 χρόνια. Έτσι. 100 χρόνια από τον ηρωικό αυτονομιακό αγώνα. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 έγινε η έναρξη και στις 17 Μαΐου με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Κερκύρας η λήξη.
να αναφέρω κάτι ιστορικό που δεν ξέρω έτσι πώς θα το παρατηρήσουν από τους τηλεθεατές. Ο δικέφαλος αετός εδώ στην φωτογραφία έχει τα φτερά υψωμένα. Δεν είναι σαν τον αετό του Βυζαντίου που τα φτερά καθαίνονται, γιατί ακριβώς διεκδικεί, δεν προστατεύει αυτό που έχει. Αυτό είναι και ο συμβολισμός της νέας αυτής. Η οποία είναι και με την παλιά σημαία, θα λέγαμε, ας πούμε, την επίσημη του κράτους. Ναι, αυτή είναι εδώ. Δεν είναι η σημαία που ξέρουμε εμείς οι άλλοι, που είναι του ναυτικού. Έτσι, αυτή η σημαία που έχουμε εμείς. Έτσι, αυτή είναι του στρατού. Εγώ θέλω να δείξω όμως και κάτι άλλο εδώ πέρα, που είναι πολύ σημαντικό, που λίγο που το ξεφύλισα όταν μου το έδωσες. Έχει μια σημαντική φωτογραφία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μου τη δείξει ο Κονογλίτης. Αυτή εδώ. Φαίνεται. Αυτή εδώ η φωτογραφία που βλέπετε είναι γυναίκες ένοπλες. Από ηλικίας 10 χρονών μέχρι 70. Αυτή εδώ. Είναι αυτές οι υπηρώτες που λέμε τα φαντάσματα. Αυτά τα δείχνουμε για να δείξουμε το τι εστί ελληνισμός και ότι τίποτα δεν χαρίστηκε στους Έλληνες. Και κάποιοι άνθρωποι θυσιάσανε τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή, γιατί στον καφέ να του αρέσει ο καφές του, του αρέσει η οικογενειακή θαλπορή, η ησυχία, όλα. Και αν θεάσαι και μακάρι να ήταν έτσι πάντα. Αλλά για να τα απολαμβάνουμε εμείς σήμερα, κάποιοι άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους. Αν μη τι άλλο, εμείς που είμαστε ελεύθεροι, θα πρέπει το λιγότερο να μην έχουμε λύθη, δηλαδή να τους θυμόμαστε, να έχουμε μνήμη, να τους τιμούμε και όσο μπορούμε να τους δικαιώνουμε τον αγώνα τους. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, καταρχήν θέλω να μου υποσχέσεις ότι θα ξανάρθεις, γιατί είναι ένα θέμα που δεν κλείνει και θα πρέπει να κάνουμε πολλές εκπομπές, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και ένα οδηπορικό, να δείξουμε αυτό θα είναι κάποια πράγματα το καλύτερο εκεί πέρα. Προσκύνημα και τιμής και ευγνωμοσύνης και μίμησης, γιατί... Λοιπόν, φίλε μου, φιλόφε, πες μου, πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί να σας βρει, καταρχήν. Τα γραφεία μας είναι στην οδό Τσιμισκή 126, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνο είναι το 231-0278-12. Υπάρχει στο σελίδα της οργανώσεως στο διαδίκτυο. Η οποία λέγεται? Είναι www.sfeva.gr. Ωραία. Και μπορεί να ενημερωθεί για τη δράση μας, για τις αποστολές που κάνουμε πολύ συχνά, σχεδόν σε μηνιαία βάση στον χώρο της Βορείου Ηπείρου. Ειδικά στις εθνικές επαιτίους πηγαίνουμε, τιμούμε τους αγωνιστές και των παλιότερων αγώνων και ειδικά του 1940, στα νεκροταφεία εκεί πέρα. Μπορεί κάποιος και να μας ακολουθήσει και να ενημερωθεί για τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει, είτε σε επίπεδο στο εκκλησιαστικό, σε εκκλησίες που βοηθάμε κάποιους ιερείς, στην εκπαίδευση, στα φροντιστήρια, οτιδήποτε τέλος πάντων. Όποιος έχει ενδιαφέρον να στηρίξει τους αδελφούς μας και να παραδειγματιστεί από το δικό τους αγώνα, γιατί πολλές φορές εμείς πηγαίνοντας αισθανόμαστε ότι δεν τους βοηθάμε εμείς, μάλλον παίρνουμε κουράγιο και δύναμη από το δικό τους παράδειγμα, το πώς κράτησαν ελληνισμό και ορθοδοξία μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, για να αντέξουμε και εμείς τον πόλεμο που γίνεται σήμερα στη χώρα μας. Ακριβώς. Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο που πρέπει να πεις? Όχι, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Που δέχτηκες την πρόσκληση. Το κρατάω ότι θα ξανάρθεις. Λοιπόν, εμείς να σας καληνυχτήσουμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη νέα εκπομπή της νέας σεζόν και σας αναμένουμε να δείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τα εθνικά μας θέματα κυρίως. Καληνύχτα σας και να είστε όλοι καλά. We'll be right back.